Το νερό νεράκι κινδυνεύουν να πουν σε περιοχές του Ρεθύμνου υπό το βάρος μιας ακόμη περίοδου ξηρασίας, που σε συνδυασμό με προβλήματα σε ό,τι αφορά γεωτρήσεις, σωλήνες και δίκτυα, καθιστούν επισφαλή την ομαλή υδροδότηση, αν δεν κινητοποιηθούν και δεν συμμετέχουν και οι πολίτες ενεργά σε αυτή τη διαδικασία. Ειδικά αυτούς που έχουν μεικτά δίχτυα άρδευσης και ίδρυθευσης, ότι αν δεν προσέξουμε και δεν μειώσουν την άρδευση, πιθανόν τέλος του καλοκαιριού να μην έχουν νερό για την ίδρυση. Μιλώντας στην Κρήτη TV, ο πρόεδρος της ΕΔΕΙΑ Ρεθύμνου ανέφερε ότι με μια σειρά από ενημερώσεις, είτε απευθείας σε κατοίκους με συγκεντρώσεις, είτε με φυλάδια, αφίσες και ενημερωτικές επιστολές, η δημοτική επιχείρηση επιχειρεί να κάνει κοινωνούς στους πολίτες, ζητώντας τους, τι άλλο, λογική χρήση του νερού, προκειμένου να μην φτάσει η περιοχή να έχει εντελώς στερέψει στα τέλη του καλοκαιριού. Ενημερώνοντας έτσι και προκαλώντας το ενδιαφέρον και την συνεργασία των πολιτών στο να αντιμετωπίσουμε τη λειψιδρία που πιθανόν έρθει. Προτείνοντας μέτρα οικονομίας του νερού και κάνουμε έκκληση για συμπαράσταση των συμπολιτών μας για αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάμε. Περιοχές όπως το Ατσιπόπουλο και η Λούτρα συγκαταλέγονται ανάμεσα στις πιο επίφοβες με φόντο και τοπικά προβλήματα με γεωτρήσεις και δίκτυα. Μάλιστα, στο Ατσιπόπουλο ήδη από σήμερα λειτουργεί και η τρίτη γεώτρηση, που όμως αν στην πορεία αποδειχθεί ότι τραβάει νερό από τον ίδιο υδροφορέα με τις άλλες δύο, ίσως η εξέλιξη να μην είναι η επιθυμητή. Σήμερα είμαι χαρούμενος να πω ότι μπήκε σε λειτουργία, άρα θα υπάρχει περισσότερο νερό. Το πρόβλημα και το ερωτηματικό το δικό μου είναι ότι αν το νερό και της τρίτης γεώτρησης είναι από τον ίδιο υδροφορέα με τις προηγούμενες, φοβάμαι, μακάρι να μην είναι έτσι, ότι αν το νερό καταναλωθεί γρήγορα, πιθανό να μην έχουμε νερό το Σεπτέμβριο. Και εναλλακτική λύση δεν υπάρχει. Δηλαδή την εφεδρεία τη βάλαμε τώρα μπροστά. Στη Λούτρα, όπως επισήμανε ο κύριος Θεοδωράκης, άμεσα θα αποκατασταθούν κάποιες βλάβες στο δίκτυο, με στόχο να αποκατασταθούν τα προβλήματα τα οποία ήδη υπάρχουν, σημειώνοντας ωστόσο πως οποιαδήποτε μέτρα κι αν ληφθούν, η πραγματικότητα δεν θα αλλάξει αν δεν συμβάλλουν με την πρακτική τους και οι πολίτες. Εντοπίσαμε θέματα πάνω στη σωλήνα αυτή της μεταφοράς. Αύριο αντικαθιστούμε ένα μεγάλο κομμάτι της σωλήνας. Ευελπιστούμε ότι θα πάει καλά και θα ευελπιστούμε ότι κομμάτι-κομμάτι θα αποκατασταθεί και η γεώτρηση της Λούτρας και η ίδρευση της Λούτρας, άρα δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Ευελπιστούμε για σε αυτό. Λίγη υπομονή από όλους.